Γεια σας, παιδάκια. Λοιπόν, εγώ είμαι σπίτι, όπως συνήθως βασικά το τελευταίο καιρό, γιατί γενικά δεν μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Από ό,τι καταλαβαίνετε, περνάω μια ζώρικη εγκυμοσύνη. Και πάνω σε αυτό ήθελα να σας μιλήσω κιόλας, γιατί πριν από κάποιες μέρες, πριν σας πω δηλαδή ότι είμαι έγκυος, που είχαν βγει και άπειρα δημοσιεύματα ότι είμαι έγκυος και άλλα χίλια δύο μυρίδια πράγματα. Αυτό που βγήκα και σας είπα είναι ότι μου στείλατε άπειρα μετά και με ρωτάτε άπειρα πράγματα και ότι εγώ δεν είμαι σε φάση ψυχοσωματικά να απαντήσω και να τοποθετηθώ πάνω σε τίποτα. Όταν ένιωσα έτοιμη και πήρα το χρόνο μου και έκανα τις εξετάσεις που ήθελα να κάνω για το μωράκι μου, για να δω σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και αν νιώθω ασφαλή σαν μανούλα και αν θέλω να κοινώσω κάτι τόσο σοβαρό όσο μια εγκυμοσύνη, το ανακοίνωσα με μια φωτογραφία που σας ανέβασα πριν από κάποια. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα λάβει άπειρα μηνύματα και από γυναίκες και από άντρες του τύπου «Έβαλες βυζιά, πώς είσαι έτσι, έχεις κατακράτηση, παίρνεις κορτιζόνες, τι κάνεις, γιατί πρίστηκες, είσαι έγκυος και πες το μας και...» Παιδιά, τι κάνετε, πάτε καλά. Κανείς και καμία μαμά, θα μιλήσω τώρα για μένα, καμία γυναίκα δεν είναι υποχρεωμένη να δώσει λογαριασμό για το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο σώμα της, ακόμα και αν αυτή η γυναίκα τυχαίνει να είναι influencer ή celebrity. Εγώ μέχρι το παιδάκι μου συγκεκριμένα να γίνει το μωράκι, το εμβριάκι, να γίνει 3 μηνών και να κάνω τις βασικές εξετάσεις, έτσι, τη βασική εξετάση στην αυγενική, δεν είχα πει ούτε στους πιο κοντινούς μου ανθρώπους ότι περιμένω μωρό, γιατί ήθελα να δω αν όντως περιμένω μωρό, αν το μωράκι αυτό έχει δέσει το σώμα μου και αν είναι καλά. Για ποιο λόγο πρέπει να υποχρεωθώ εγώ να το ανακοινώσω σε εσάς? Είναι θέμα υγείας. Δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας πραγματικά. Και για να καταλήξω, ναι, ok, είμαι influencer, ναι, ok, μοιράζομαι και θέλω και μοιράζομαι και μοιράζομαι πραγματικά με την καρδιά μου άπειρες στιγμές της ζωής μου, από το πρωί μέχρι το βράδυ, από δυσάρεστα μέχρι ευχάριστα γεγονότα, όταν νιώσω έτοιμη, όταν έχω αφομοιώσει εγώ μια κατάσταση και όταν νιώσω πως θέλω, ανοίγω πραγματικά την πόρτα ολόκληρη του σπιτιού μου και σας βάζω μέσα με πάρα πολύ αγάπη και η μισή με αγαπάτε, η μισή με μισείτε, δεν έχει να κάνει, πραγματικά το κάνω. Και το νιώθω. Οπότε, όταν κλείνω την πόρτα, γιατί σημαίνει ότι αντιμετωπίζω κάποια κατάσταση σωματικά ή ψυχικά πραγματικά δύσκολη που χρειάζομαι χρόνο και σας ζητάω να μην κοιτάτε από την κλειδαρότρυπα, δεν το λέω υποτιμητικά. Το βίντεο, λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν το λέω πραγματικά ειρωνικά για κανένα τρόπο και δεν επιτρέπω σε κανένα δημοσιογράφο να με κάνει θέμα και να πει: Έχει η Ιώνα Τούνη δικαίωμα σε προσωπική ζωή? Ναι, έχει. Έχω δικαίωμα να μην είμαι καλά στην υγεία μου και να μην θέλω να πω τι ακριβώς έχω. Τι ακριβώς θέλετε να μάθετε, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Μόλις νιώσω καλά και μόλις έχω κάτι χειροπιαστό στα χέρια μου, είτε αυτό είναι εγκυμοσύνη, είτε είναι οτιδήποτε άλλο θετικό ή αρνητικό, θα το μοιραστώ μαζί σας. Δώστε μου το χρόνο μου. Ανοίγω την πόρτα πραγματικά με την καρδιά μου διάπλατα και σας βάζω μέσα. Οπότε όταν η πόρτα κλείνει, είναι για κάποιο λόγο. Σεβαστείτε τον, δώστε μου λίγο χρόνο μέχρι να επανέλθω. Αυτά είχα να πω.